άλλο μπορεί. Αφενή, ή μπορεί να είναι ο Παναγιώτης Καλέρος από το gamebot.gr. Σήμερα θα σας κάνουμε μια μικρή παρουσίαση για το Total War Chrome 2. Είναι το 8ο σταυρόν του βάλου της σειράς. Έχει αναπτυχθεί από την Βρετανική Creative Assembly. Είχαμε την ευκαιρία τον Ιούνιο να παίξουμε την preview έκδοση του παιχνιδιού, η οποία μας είχε αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις, μπορώ να πω, σε ένα πολύ όμορφο event που έγινε στη Ρώμη. Το παιχνίδι πλέον κυκλοφόρησε τα καταστήματα από τις 3 Σεπτεμβρίου. Έχει αρκετά play από factions, καθώς και το πολυκαθορισμένο Greek Stage DLC που είναι διαθέσιμο σε όσο παρακολουθεί το παιχνίδι. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω να δείξω ένα βίντεο το οποίο προέρχεται από τα ιστορικά κάρτες του παιχνιδιού, τα οποία κατά την ώρα είναι 3. Είναι οι καταστροφές Καρτιδόνας και το Battle of Carthage. Αυτό θα είναι που θα δείξουμε σήμερα σε βίντεο. Θα έχουμε επίσης το Battle of Gutenberg Forest, το οποίο θα γίνει challenge. Όσοι καταφέρουν να κερδίσουν το historical battle αυτό, θα έχουν δωράκια στα booth εδώ του gamebot.gr. Και το τρίτο historical battle είναι το Battle of Nine. Θα θέλαμε να παίξει σιγά σιγά το Battle of Carthage. Να δώσουμε μερικά ιστορικά στοιχεία για αυτή τη μάχη. Ουσιαστικά οι Ρωμαίοι είχαν ήδη αρκετές τρομοκρατίες με τους Καρτιδόνιους, τα πλαίσια των Punic Wars. Η λεγόμενη Battle of Carthage σήμανε το τέλος του τρίτου Punic Wars και την ολοκληρωτική καταστροφή της Καρτιδόνας. Σε αυτό το σημείο πάμε να δούμε λίγο από το βίντεο. Τα historical patterns που είναι διαθέσιμα στο παιχνίδι. Υπάρχει επιλογή να διαλέξετε το επίπεδο δυσκολίας που θέλετε να δοκιμάσετε κάθε μάχη. Εδώ έχουμε δοκιμάσει την Battle of Carthage στο Backpack και Legendary επίπεδο δυσκολίας. Βλέπουμε αρχικά τις ομάδες, τις μονάδες που πρέπει να πάρει κάθε στρατός. Βλέπουμε ρομή με αρκετά πλοία, ειδικό, Botox, αρκετές μονάδες ακόμα. Από την άλλη, οι Καρτιδόνοι έχουν ένα αρκετά μεγαλύτερο στρατό. Βρισκόμαστε στο έτος 147 π.Χ. Ουσιαστικά έχουμε, ακριβώς όπως είπα πριν, το τέλος των Third Punic Wars, όπου οι Ρωμαίοι κάτω από τις οδηγίες του Σκιπίωνα Εμιλιανού, του γιου του μεγάλου στρατηγού Σκιπίω του Αφρικανού, θα αντιμετωπίσουν τις δυνάμεις του Κάστρουμπα στην Καρτιδόνα. Βλέπουμε τους Ρωμαίους που αποκουβάζονται με τις τριερείς, και το επικό παράδειγμα που μπαίνει σε formation σιγά σιγά. Να πούμε ότι το Total War 2 χρησιμοποιεί την Wars Game Engine για βελτιωμένη έκδοση των αντιστραφικών. Προσφέρει αρκετά πολύ καλύτερα animations από ό,τι έχουμε δει στις μάχες, το οποίο μπορείτε να το παρακολουθήσετε και όταν κάνετε zooming στις μονάδες σας. Βλέπουμε αρχικά την παράταξη των ρωμαϊκών δυνάμεων έξω από τα τείχη της Καρτιδόνας. Σκοπός είναι να ρίξουμε κάποια από τα εξωτερικά towers, έτσι ώστε να μπορέσει ο στρατός μας να περάσει μέσα στα τείχη της Καρτιδόνας. Όσον αφορά την ιστορική ακρίβεια στο παιχνίδι, βλέπουμε ότι πολλές από τις μονάδες των Καρτιδονίων αποτελούνται από μισθοφόρους. Αντίθετα, μέσα στην πόλη της Καρτιδόνας βρίσκεται το λεγόμενο Sacred Pub, οι ιεροί πολεμιστές της Καρτιδόνας, οι οποίοι από πολύ μικρά παιδιά προορίζονταν για αυτήν ακριβώς τη μάχη που θα δούμε σήμερα, προορίζονταν από μικροί για να πεθάνουν, για να σώσουν τη χώρα τους. Εδώ βλέπουμε ένα αρκετά gross, θα έλεγα, στοιχείο. Είναι οι poison καταπέλτες των Ρωμαίων, οι οποίοι εκτοξεύουν νεκρά ζώα στους εχθρούς τους για να τους σπάσουν το εχθρικό που λέμε, να τους σπάσουν το τσαβουκά, να τους πούνε παιδιά εδώ ήρθαμε να σας καταστρέψουμε. Βλέπουμε επίσης σιγά σιγά τις τριέρεις που ετοιμάζονται να αποκουβάσουν τα στρατεύματα έξω από την Καρτιδόνα. Το Siege πηγαίνει πάρα πολύ καλά για τις ρωμαϊκές δυνάμεις για την ώρα. Βέβαια οι Καρτιδόνοι πέρα από τον τακτικό στρατό τους έχουν πάρα πολλές μονάδες μιλήσει από λένε σε Βέλια Μπούρς
που είναι και αυτοί διατεθειμένοι να δώσουν τα πάντα για τη σωτηρία της πόλης τους. Σιγά σιγά βλέπουμε επίσης και τα Switch Towers, τα οποία τα μεταφέρουν στην αφέρματά μας πάνω στο αυτοίκη της Καρκεδόνας. Εδώ μια ρωμαϊκή μονάδα έχει αποτοπεί από τον υπόλοιπο στρατό και βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Οι Ρωμαίοι θα προσπαθήσουν να εφαρμόσουν το test of formation, το γνωστό από την αρχική κοινότητα, με τις ασπίδες να προστατευτούν από τους αντιπάλους. Εδώ το Switch πηγαίνει αρκετά καλά για την ώρα. Οι Ρωμαίοι έχουν μπει πάνω στα τείχη, από την άλλη κάποιο μονάδα προσπαθούν να αντισταθούν. Και ήρθε η ώρα να εκτοξεύσουμε το υγρό πύρα, ας το πούμε, πάνω στο τείχη, να κάψουμε τα τείχη της καρκιδόνας και να πούμε μέσα. Όπως είπα, το Total War 2 κυκλοφορεί από τις 3 Σεπτεμβρίου. Έχει αναπτυχθεί από την Τέντε Βασέλη και μας έρχεται από τη ΣΕΚΑ. Επίσημος διανομέας στην Ελλάδα είναι η ΖΕΚΕΤΡΟΝ, την οποία την ευχαριστούμε που μας έχει στείλει εδώ πέρα να σας δείξουμε αυτό το πολύ δυνατό strategy game. Σιγά σιγά η πύλη θα πέσει και οι Ρωμαίοι θα βρεθούν μέσα στην καρκιδόνα, όπου θα αρχίσει να σπέρνουν τον όλεθρο. Ουσιαστικά εδώ θα σας δείξουμε ότι πέρα από το κλασικό τρόπο victory, όπου θα πρέπει να καταστρέψετε όλα τα στρατεύματα των αντιπάλων, λόγω ότι εδώ βρισκόμαστε πιο υψηλό επίπεδο δυσκολίας, θα προσπαθούμε να πάμε το objective victory, δηλαδή να κυριεύσουμε συγκεκριμένα στρατηγικά σημεία μέσα στο χάρτη. Όπως δείτε στην πορεία, ένα από αυτά είναι ο ναός των Αρχιτονίων που θα πάρουμε τις δυνάμεις μας. Εδώ βλέπουμε τα Wardogs, τα οποία είναι μια πολύ κρίσιμη μονάδα, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευέλικτα και μπορούμε να τα στείλουμε behind the enemy lines, να σπάσουν το μοράλ των αντιπάλων, να τους στρέψουν στην αρχική. Μια ακόμα στρατηγική έτσι γίνει στο ρεπερτόριό μας. Βλέπουμε τους καρκιδόνους, οι οποίοι τα έχουν χάσει λίγο τα σκυλιά, δεν ξέρω τι περιμένουμε ακριβώς. Για την ώρα δεν πάει πολύ καλά η φάση, Ρωμαίοι πάνε αρκετά δυνατά στο δίδυ. Να θυμίσουμε μερικά ακόμα από τα playable factions του παιχνιδιού, πέρα λοιπόν από τους Ρωμαίους, έχουμε τους δίκτυους, έχουμε την Πάθεια, τους Αρβέμνη που είναι κέντες και αλληλικής καταγωγής, τους Λαϊσένη, τους Ροάπη που είναι Γερμανούς, θα δούμε και αργότερα στο challenge του Battle of Beethoven Forest. Έχουμε επίσης τα Greek States, δηλαδή την Ήπειρο, τον Πύρο, τη Σπάρτη και την Αθήνα. Από την άλλη έχουμε το βασίλειο της Μακεδονίας, το οποίο βρισκόμαστε κανονικά πριν την καταστροφή του βασιλείου από τον Σκύπο Αφρικάνους στη μάχη της Πύρινας. Βλέπουμε ότι οι καταπέλτες των Δακτυδόνιων έχουν μείνει επιτεθειμένοι στις ρωμαϊκές δυνάμεις. Πάνω βλέπετε με κόκκινο σημείο τα τρία objectives που θα πρέπει να χτυπήσουμε ουσιαστικά από τον εχθρό για να καταφέρουμε να κερδίσουμε τη μάχη. Καθώς όπως είπαμε, ο στρατός των Ρωμαίων εδώ είναι αρκετά μικρότερος από αυτό της Καρκιδόνας και βασίζεται ουσιαστικά στη σωστή στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Επαναλαμβάνω, λόγω του μοντέλου επίπεδου δυσκολίας θα προσπαθήσουμε να χτυπήσουμε τα objectives και όχι να καταστρέψουμε ολοκληρωτικά ο στρατό της Καρκιδόνας. Όπως νομίζω πάντα θα θέλετε να το κάνετε, να καταστρέψετε τα πάντα. Δεν θα τα κάνουμε και όλα εδώ, πέρα θα πάμε για objective victory. Βλέπουμε εδώ τους ελέφαντες, εντάξει εδώ οι Ρωμαίοι τώρα αρχίζουν λιγάκι να μην την προπαλεύουν. Τρέπονται λίγο στην οθική οι μονάδες. Εντάξει είναι μια πολύ πληθυντική μονάδα οι War Elephants. Νομίζω αρκετά θα θέλουν να πάρουμε τον έλεγχο της Καρκιδόνας. Δεν ξέρω ελπίζω στο μέλλον να μας δώσει την επιλογή αυτή. Και την Βασέλη να παίρνουμε και τον έλεγχο της αντίπαλης παράταξης στα historical battles, να δούμε τι θα γινόταν αν οι δυνάμεις του Χάσμπρου πάλι θα εφαρμόσει καλύτερα την αρχική απέναντι των Ρωμαίων. Ένα επίσης ενδιαφέρον μετά στο πλοίο για τη Μακεδόν, βλέπουμε ότι έχουμε ουσιαστικά καταλάβει το objective, είναι victory για τη Ρώμη. Καρθάτζε Κάπκα Εστ, η Καρκιδόνα έπεσε λοιπόν. Αυτό ήταν το Total War
ότι στο boom του gamebook.gr που θα δείτε εδώ στα δεξιά μας θα παίξουμε το challenge, το Path of the Forest. Να θυμίσουμε ότι σήμερα και αύριο θα πληρώσουμε δύο Dragon Age, δύο Messenger Pack της Razer. Η κλήρωση θα γίνει 9 η ώρα το βράδυ σήμερα και αύριο. Θα πρέπει να είστε στο booth μας για να δηλώσετε συμμετοχή για την κλήρωση. Αυτά δεν είχα να πω, να είστε όλοι καλά και περιμένω να παίξουμε αρκετό gaming σήμερα και να τα πούμε πάλι από κοντά. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστούμε.